Πήραμε τηλέφωνο στην Πάτρα να πούμε ότι υπάρχει ένα άτομο και δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Και μας είπε ο προϊστάμενος στην Πάτρα ότι πριν 2 μήνες είχε στείλει 2 άτομα και δεν είχε δουλειά το κατάστημα και τους ξαναπήρανε πίσω τον έναν. Και είπε ότι δεν έχει, λέει, δουλειά τώρα γιατί βλέπει την κίνηση εκτός από την Πάτρα και ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει λόγο να έρθει κι άλλο ένα άτομο διότι δεν έχει δουλειά το κατάστημα. Βλέπετε όμως τι γίνεται και οι περισσότεροι από εδώ έχουν φύγει. Οι περισσότεροι. Τα πλάνα που βλέπετε είναι όταν είχε στείλει το δεύτερο άτομο και δεν είχε δουλειά το κατάστημα και το έβλεπε ο κύριος στον υπολογιστή, ο κύριος Καπερώνης, ο προϊστάμενος για την Δυτική Ελλάδα. Δεν είχε δουλειά το κατάστημα τότε που είχε στείλει δεύτερο άτομο δεν υπήρχε αναμονή μεγάλη. Πήραμε τηλέφωνο στην Πάτρα να πούμε ότι υπάρχει ένα άτομο και δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Και μας είπε ο προϊστάμενος στην Πάτρα ότι πριν 2 μήνες είχε στείλει 2 άτομα και δεν είχε δουλειά το κατάστημα και τους ξαναπήρανε πίσω τον έναν. Και είπε ότι δεν έχει, λέει, δουλειά τώρα γιατί βλέπει την κίνηση εκτός από την Πάτρα και ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει λόγο να έρθει κι άλλο ένα άτομο διότι δεν έχει δουλειά το κατάστημα. Βλέπετε όμως τι γίνεται και οι περισσότεροι από εδώ έχουν φύγει. Οι περισσότεροι έχουν φύγει από το πρωί. Είμαστε από τις 6.30 ώρα εδώ και έχουν φύγει η μισή και παραπάνω. Δηλαδή πόση ώρα αναμονή περίπου, από 4 ώρες και πόσο από... Και είμαστε ώρες. Από τις 6.30 ώρα είμαστε εδώ, 2 άτομα και χώρια πως τους βρήκαμε. Και όμως ακόμα τίποτα. Αυτό που βλέπετε τώρα ήταν και έχετε ξανάρθει είναι πάλι ή μόνο σήμερα. Ναι, είναι δεύτερη φορά. Δύο εβδομάδες που έρχομαι εγώ, έρχομαι δεύτερη εβδομάδα εδώ. Και περιμένουμε 5 ώρες και δεν προλαβαίνουμε. Χθες είμαστε εδώ, η γυναίκα δεν πρόλαβε να μας χάσει. Είμαστε στο αποκορύφωμα 2 παράκια και η γυναίκα δεν προλαβαίνει. Και όλο μένουμε πίσω. Είμαστε εδώ 2 εβδομάδες σχεδόν. Προλαβαίνουμε, ελάτε την άλλη μέρα. Ερχόμαστε την άλλη μέρα, όλη την άλλη μέρα. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Πόσες ώρες αναμονή έχει εδώ πέρα? 6, 5. 5 ώρες αναμονή για να τελειώσει το. Κι αν τελειώσει. Κι αν τελειώσει. Η ώρα που κλείνει η κοπέλα δεν έρχεται η σειρά μας γιατί περιμένουμε, αλλά είναι τη δουλειά που έχει να κάνει δεν προλαβαίνει να τη βγάλει. Γιατί εγώ θέλω 1 ώρα δουλειά, η κυρία άλλη 1 ώρα. Μιλήσατε... Αυτοί προφανώς βλέπουν ότι η κοπέλα βγάζει λίγα άτομα την ημέρα γιατί οι ώρες που πρέπει να καταναλώσει για το κάθε άτομο είναι πολύ. Όταν θέλει 1 ώρα για ένα άτομο, στις 6 ώρες που δουλεύει, πόσα άτομα θα βγάλει. Ναι. Και λένε ότι δεν έχει δουλειά το κατάστημα. Εσείς μιλήσατε με κάποιο προϊστάμενο, πήρατε τηλέφωνο. Και τι σας είπε? Με τον κύριο Καπερώνη μιλήσαμε. Και τι σας είπε? Αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι είχαν στείλει άτομο. Δεν έχει δουλειά το κατάστημα και έχει ένα άτομο. Λέω ψέματα και είμαστε ψεύτες και βλέπουν πόσο κόσμο έχει αμαλιάβα και πόσο αν μπορεί να το κάνει η κυρία. Ναι. Πόσες μέρες μπορεί. Αν δεν μπορεί να κάνει το όνομα, θέλει μισή ώρα. Όχι, και μην ξεχνάμε ότι η γυναίκα δεν κάνει μόνο ένα ζήτημα για τις εξοφλήσεις, για τα τώρα που βγάζουν τα δάνεια, πώς λένε, αλλαγές ονόματος, γεωτρήσεις. Τι να πρόλαβε να κάνει, για να αλλαγεί ο νόμος θα είναι 1 ώρα. 1 ώρα, μετά πάει για το άλλο 1 ώρα. Και μας βγάζει ψεύτας. Και μας όκλεισε και στα μούτρα τώρα στο τηλέφωνο. Ναι, και σου λέει να πούμε ότι. Ο κύριος Καπερώνης. Ο κύριος Καπερώνης, μάλιστα. Τώρα για ποιο λόγο γίνεται. Για να και, και για πληρωμές με την κάρτα. Και πληρωμές με κάρτα. Μα δεν μπορεί και η κυρία. Δεν μπορεί και η κυρία. Και δεν ενοχλούν. Τσακώνει την κυρία τώρα με τους πελάτες. Τέλος πάντων, πάντως είναι απαράδεκτο. Η κυρία δεν φταίει σε κάτι. Είναι απαράδεκτο. Ξυπηρετεί τον κόσμο. Πόσο άλλο να ξυπηρετήσει. Ναι, εντάξει, είναι απαράδεκτο, ρε παιδιά, γιατί γίνεται τώρα. Δεν γίνεται. Μα έχουμε και όφελός. Εμείς να πληρώσουμε και γίνεται αυτή η ταλαιπωρία. Δεν είναι ότι πάμε να πάρουμε δάνειο. Πάμε να του πληρώσουμε και αυτή η κατάσταση που έχετε βιώσει σήμερα, την έχετε ξαναδεί και άλλες μέρες ή μόνο σήμερα, δηλαδή τις προηγούμενες φορές. Και πιο παλιά δηλαδή. Τους προηγούμενους μήνες. Έχουμε ξαναφέρει πάλι. Πάλι δεν ήρθατε. Δεν έχουν διαφερθεί να κάνουν κάτι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Να διαφερθούν, να μπορούσαν να φέρουν άλλους 2 υπαλλήλους, να μπορούσε να εξυπηρεθεί ο λαός. Δηλαδή 4-5 και 6 ώρες αναμονή κάθε πάλι. Και αν προλάβει. Πολλές φορές φεύγω και ξαναφάμε. Στον κύριο Ζουλιά έχετε 2 εβδομάδες κάθε μέρα. Γιατί δεν προλαβαίνει την ώρα. Ναι, και αν προλάβει. Θα πάμε να την κάνουμε. Και βλέπει ο κύριος στον υπολογιστή, βλέπετε δεν υπάρχει δουλειά. Δεν υπάρχει δουλειά. Πώς να βγάλει δουλειά ένα άτομο όταν είναι ένα άτομο. Όπως είπα, στον υπολογιστή μπορεί να βλέπει η γυναίκα να κάνει ένα συμβόλαιο. Αν τη φάει 1 ώρα. Εγώ πάλι θέλω αλλαγή ονόματος, άλλη 1 ώρα. Λογικό είναι. Ναι, μπράβο. Παπά έχουν φύγει 3 άτομα, αλλά έχει περάσει 4 ώρες. Λογικό είναι.
Τι να πρωτοκάνει, λογικό είναι, αυτό είπαμε. Αλλά εντάξει. Με ένα άτομο, δεν μπορεί να τα πρώτα τέτοια πέσει. Ξέρετε, είναι λογικό, δεν γίνεται παιδί. Επίση είναι καλή γυναίκα και εύκολο άμα δεν ήταν, άμα ήταν κάποιο από το δραστήριο, θα μα έλεγε στο δισκοδιάβο. Ναι, είναι γυναίκα. Όπω σα το λέω, θα μα έλεγε στο δισκοδιάβο. Γιατί εντάξει, πάνω από το κεφάλι τη. Ναι. Θέλει να κάνει μια δουλειά. Ρωτάει. Τα ρωτάει. Τη διακόβουν. Γιατί είναι ένα υπάλληλο. Ναι, ναι, έστω να έχει ένα γραφείο να μπορεί να κάνει και μισ... να μισάσει τη δουλειά. Έχουν φύγει πάνω από 10 άτομα που έχουν έρθει έτσι. Έχουν φύγει πάνω από 10 άτομα. Ναι, 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 πώς έρχονται και ρωτάνε και βλέπουν τη σειρά. Άσε που δεν ξέρουν και τη σειρά. Δηλαδή, άλλο είναι και αυτό να ξέρουν τη σειρά μα. Ποιο είναι. Ναι, ναι, εγώ ρωτάω ποιο είναι ο κύριο. Όχι, δεν είμαι εγώ, είσαι εσύ. Και προφανώ τσακώθηκα. Ένα μπάχαλο δηλαδή. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια τράπεζα π.χ. μας πούν το νομεράκι, περιμένουν το νομεράκι που προσπαθούν. Ναι, πας φέρνεις. Μα πού είναι πολύ πρώτο. Έτσι ακούς. Η κοπέλα έχει ο θελός, κάνει υπεύθυνες δηλώσεις. Έλα, εντάξει, είναι παράδεκτα πράγματα. Είναι απαράδεκτα. Ο κόσμο έρχεται και φεύγει, για ποιο λόγο. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί γίνεται αυτό το χάος. Οπότε δεν λέει. Όπως λέει ο άνθρωπος, δηλαδή δεν προλαβαίνει η γυναίκα και η δουλειά και δεν χρειάζεται άτομο. Ναι, αλλά δεν το νιώθει. Νιώθει δηλαδή το κομπιούτερ. Δεν το νιώθει. Ναι, άλλο το κομπιούτερ, άλλο η συμπράξη. Άλλο η πράξη μετά. Αυτό είναι, η πράξη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Αυτοί οι καταναλωτές που μιλήσανε ήταν σήμερα 26 Εβδόμου του 18 και τα πλάνα που βλέπετε τώρα είναι από την ουρά που είναι μόνη της υπάλληλος σήμερα πάλι 26 Εβδόμου του 18. Εδώ και πολλούς μήνες παίρνουμε πολλές καταγγελίες από καταναλωτές της ΔΕΗ για την απαράδεκτη κατάσταση, όπως είδαμε από τα ρεπορτάζ και εμείς στο κατάστημα της Αμαλιάδας. Αυτό το κατάστημα υποτίθεται ότι εξυπηρετεί 80.000 κόσμο που αντιστοιχούν σε περίπου 20 με 30.000 καταναλωτές. Ήταν πολυάριθμο, είχε 7 με 8 υπαλλήλους. Η διοίκηση της ΔΕΗ της Πάτρας με συνεννόηση με τη διοίκηση των Αθηνών αποφάσισαν ότι έπρεπε να πάρουν τους υπαλλήλους αυτούς όλους και να φτιάξουν ένα τμήμα στην Αμαλιάδα σε άλλο κτίριο που εξυπηρετεί σαν λογιστήριο την Νότια Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά, την Πελοπόννησο και το Αιγαίο. Δηλαδή πήραν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ Αμαλιάδας και επανδρώσαν ένα καινούριο τμήμα για να εξυπηρετήσει την Πελοπόννησο, την Νότια Ελλάδα, τη Ιόνια νησιά και το Αιγαίο με τους υπαλλήλους της Αμαλιάδας. Με αποτέλεσμα να μείνει ένας υπάλληλος στην Αμαλιάδα, να εξυπηρετήσει όλο αυτόν τον κόσμο που δεν γίνεται. Οι προϊστάμενοι στην Πάτρα δεν είχαν, δεν έχουν για δικούς τους λόγους καταλάβει το πρόβλημα. Εμείς από το ρεπορτάζ έχουμε να σας πούμε ότι το πρόβλημα το ξέρουν, αλλά κλείνουν τα μάτια και δεν ξέρουμε γιατί. Στην αρχή λέγαμε ότι θέλουν να το κλείσουν, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν κλείνει το κατάστημα. Παρόλα αυτά δεν έκαναν καμία ενέργεια για να προστατεύσουν πρώτα τον υπάλληλό τους και δεύτερον τους καταναλωτές που ταλαιπωρούνται με 4 ώρες στην καλύτερη περίπτωση αναμονή όταν είναι 2 άτομα. Κάναν δοκιμές, στείλαν δεύτερο άτομο, είδαν ότι πάλι δεν μαζεύεται η κατάσταση και με το δεύτερο άτομο. Παρόλα αυτά, αντί να φέρουν τρίτο, πήραν και το δεύτερο άτομο και αφήσανε εδώ και πολλούς μήνες, σχεδόν όλους τους μήνες, ένα άτομο. Ένα άτομο εκτεθειμένο στον κόσμο, σε ένα γραφείο, μία γυναίκα που καθημερινά νιώθει το χλεβασμό, το φτύσιμο, το βρίσιμο, την αγανάκτηση του κόσμου που κόβεται το ρεύμα του γιατί δεν έχει να πληρώσει. Κάνει όλες τις εργασίες που βγαίνουν. Τους προηγούμενους μήνες είχαμε τους διακανονισμούς που όλη η Ελλάδα διακανονίστηκε και όλη η περιοχή. Τώρα έχουν τα αρδευτικά από ό,τι είδαμε από το ρεπορτάζ και κανένας δεν κάνει τίποτα. Όποιος παίρνει τηλέφωνο στην περιφέρεια και στον κύριο Καπερώνη, τον βγάζει ψεύτη, λέει ότι δεν ξέρει την κατάσταση, εμείς ξέρουμε να διοικούμε, εσείς μας κοροϊδεύετε, η δουλειά βγαίνει και όλα αυτά. Εμείς θέλουμε να σας πούμε ότι ξέρουν την κατάσταση, δεν έχουμε καταλάβει όμως γιατί δεν τη διορθώνουν. Σας είπαμε και πάλι,
Παλιά λέγαμε ότι θέλουν να το κλείσουν. Τελικά ξέρουμε όλοι και αυτοί ότι το κατάστημα έχει αποφασιστεί από την κεντρική διοίκηση να μην κλείσει. Γιατί δεν διορθώνουν την κατάσταση? Πήραν τον κόσμο, τους υπαλλήλους της Αμαλιάδας, να φτιάξουν ένα τμήμα για όλη την Πελοπόννησο, Νότια Ελλάδα, Ιόνια νησιά και Αιγαίο. Με τους υπαλλήλους της Αμαλιάδας. Και δεν, τουλάχιστον δεν πέραν τους μισούς. Πήραν όλους τους υπαλλήλους. Καταστρέψαν ένα κατάστημα στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ηλίας, με ένα μεγάλο φάσμα καταναλωτών, και ο κόσμος έχει αγανάκτηση. Από την διεύθυνση, την αστυνομική διεύθυνση Ηλίας, μάθαμε από το ρεπορτάζ ότι σχεδόν τρεις φορές τη βδομάδα έχουν κλήσεις για το κατάστημα της Αμαλιάδας. Απασχολείται δηλαδή πυροπολικό και η ομάδα Δίας για να χωρίζει τους τσακωμούς που γίνονται στην αναμονή στο κατάστημα και να προλαβαίνουν να μην λιντσάρουν την υπάλληλο. Αυτά τα πράγματα στο 2018 πιστεύω ότι είναι τριτοκοσμικά, και αποφασίζει ένας κύριος Καπερώνης και μία κυρία. Ακόμα αξίζει να σημειωθεί ότι φορείς και ο δήμαρχος έχουν επανειλημμένα ενοχλήσει την Πάτρα, και η απάντησή τους ήταν ότι η διοίκηση είναι δικιά τους και ξέρουν αυτοί αν εξυπηρετείται ο κόσμος ή δεν εξυπηρετείται. Και δεν έχει δουλειά το κατάστημα και μία υπάλληλος είναι υπεραρκετή. Οι απαντήσεις ήταν αυτές που δώσανε στους φορείς και στον δήμαρχο ο κύριος Καπερώνης. Είναι ενημερωμένη η κυρία Αρβανιτάκη, που είναι η πιο πάνω στην διοίκηση της Νοτιοδυτικής Ελλάδας. Έστειλε ένα δεύτερο άτομο για μία εβδομάδα, όπως είδατε και στα πλάνα, και κρίναν μαζί με τον κύριο Καπερώνη ότι δεν θέλει άτομο η Αμαλιάδα, ότι με ένα είναι υπεραρκετό. Εμείς θα καταθέσουμε τα στοιχεία στην εισαγγελία Αμαλιάδας, σαν Ηλία News, γιατί πρέπει να διευκρινθεί αυτό το ζήτημα για τους καταναλωτές και τους πολίτες της πόλης. Από το Ηλία News, Κουτσουβέλης Κώστας, 26 Ιουλίου του 2018.